Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου για το 5ο Διεθνές Ποιητικό Φεστιβάλ της Αθήνας που διοργανώνει ο Κύκλος Ποιητών. Καλούμε τον Αντιδήμαρχο και Αναπληρωτή Δημάρχου, τον κύριο Ελευθέριο Σκιαδά, να απευθύνει από το πόντιουμα ένα χαιρετισμό. Καλημέρα και πολύ σας ευχαριστώ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Η Αθήνα, οι δρόμοι των Αθηνών δεν είναι ποιητικοί, όπως ξέρετε. Έχουν τις δικές τους δυσκολίες, με αποτέλεσμα να καθυστερούμε συνήθως στα ωραιότερα πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι όταν που το είδα αυτό το χαρτί που ήρθε, έμεινα έκπληκτος για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που μπορούν να σκέπτονται, να ονειρεύονται, να βλέπουν ωραίους δρόμους, να θαυμάζουν το ανθρώπινο και τελικά να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σήμερα ποιητές. Η κοινωνία δεν αφουγκράζεται τέτοια μηνύματα, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και δεν τα αφουγκράζεται γιατί δεν έχουμε φροντίσει να απλώσουμε στον κόσμο τα ωραία μηνύματα των στίχων, να δώσουμε την εικόνα των ψυχών των ποιητών και ακόμη περισσότερο να τους πούμε ότι αυτή η πόλη, η πόλη των Αθηνών, είναι η πόλη της ποίησης. Είναι η πόλη που μπορεί να στέλνει τα μηνύματα και από εδώ να πλώνονται σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση και αυτή η οργάνωση, η οποία είναι άρτια, και να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στους διοργανωτές, οι οποίοι αποδεικνύουν για πολλωστή φορά ότι δεν έχουν μόνο τη διάθεση, είναι και αποφασισμένοι να στείλουν τα μηνύματα. Μηνύματα σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει, όπως ξέρετε, πολλά προβλήματα. Είναι λοιπόν η ώρα οι δικοί τους να μιλήσουν. Με αυτή τη λογική, ο Δήμος Αθηναίων όχι μόνο υιοθετεί αυτό το κίνημα, γιατί εμείς το θεωρούμε κίνημα ποιητών, αλλά υιοθετεί και τη γενικότερη λογική, έτσι όπως αποτυπώνεται για μία ακόμη φορά στα κείμενά τους. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, απλώς ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι αποφασισμένος και με ακόμα περισσότερους τρόπους να στηρίξει τη δραστηριότητα αυτή. Θα ήθελα μαζί με τα συγχαρητήρια στο Προεδρείο και την Οργανωτική Επιτροπή να πω ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει δώσει εντολή να ανταποκριθούμε σε κάθε μήνυμα. Είτε αυτό είναι πνευματικό, είτε αυτό στεγνά, δυστυχώς, ειδικό. Δηλαδή, είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε την προσπάθεια με ακόμη περισσότερους τρόπους. Θέλω να σας πω ότι την ημέρα εκείνη θα πρέπει να δώσουμε το μήνυμα, την ημέρα που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής η εκδήλωση, να δώσουμε το μήνυμα με όσους περισσότερους τρόπους μπορούμε στις γειτονιές, εκεί που η ποίηση μπορεί να πιάσει τόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Ιστορικού Αρχείου και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, κύριο Ελευθέριο Σκιαδά. Και τώρα ο λόγος στην ψυχή και στον ιδρυτή του κύκλου ποιητών και στον εμπνευστή αυτού του θεσμού, γιατί το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης της Αθήνας είναι πια ένας θεσμός μετά από 5 χρόνια και εύχομαι να κρατήσει πολλές δεκαετίες ακόμα και με τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων. Θα μας μιλήσει τώρα ο Ντίνος Χιώτης. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο για την παρουσία του εδώ, που δείχνει το ενδιαφέρον του Δήμου, της νέας Δημοτικής Αρχής, να συνεχίσει αυτό που ήδη υπήρχε κατά κάποιο τρόπο με τον κύριο Καμίνη, διότι από τον κύριο Καμίνη ξεκίνησε αυτή η πολύ καλή συνεργασία, να είναι ο Δήμος υποστηρικτής και από τους πρώτους οργανωτές του φεστιβάλ. Ξεκίνησε το φεστιβάλ το 2013 το πρώτο, με συνδιοργανωτές, τον Δήμο Αθηναίων, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μουσείο Μπενάκη και φυσικά τον Κύκλο Ποιητών. Τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά, τα δεδομένα, οι ισορροπίες αλλάζουν και φέτος είναι συνδιοργανωτές πάλι, Δημήτρη αν δεν κάνω λάθος, το Μέγαρο Μουσικής, ο Δήμος Αθηναίων και εμείς, με την υποστήριξη, με τη μεγάλη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Τώρα, πώς ξεκίνησε το φεστιβάλ? Το φεστιβάλ αυτό ξεκίνησε το 2013, αλλά δεν θα υπήρχε αν δεν προϋπήρχε το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ, Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Τίνου, που προηγείται κατά 3 χρόνια. Το 10 ξεκινήσαμε το φεστιβάλ στην Τίνου Κοινωνία των Δεκάτων, που είναι πιο μικρό, είναι 3 μέρες και γίνεται πάντα τον Ιούλιο. Υπήρχε αυτή η πείρα να ξεκινήσουμε αυτό το φεστιβάλ. Είναι στα πρότυπα, σχεδόν στα πρότυπα, του Διεθνούς Ποιητικού Φεστιβάλ Μεντεγίν της Κολομβίας, που είναι, μου φαίνεται, το μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια και σε συμμετοχή ποιητών από όλο τον κόσμο. Μπορεί να μην είναι οι καλύτεροι ποιητές του κόσμου στο Μεντεγίν, πάντως είναι κάτι πολύ πηγαίο, πολύ ζωντανό και είναι μια πολύ καλή εμπειρία για οποιονδήποτε ποιητή να πάει να το χαρεί. Οπότε πήγα μια χρονιά στην Κολομβία και μου άρεσε όπως το έχουν συλλάβει το όλο project και το προσπάθησα να το μεταφέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Ο κύκλος ποιητών ξεκίνησε από μένα και τον Ανσάστη Βιστονίτη. Κάναμε πολλές συναντήσεις. Μετά προσθέθηκε ο Γιώργος Σομπλάνας, αργότερα ο Δημήτρης Αγγελής και αργότερα ο Γιώργος Σουχλιάρας, που αποτελήσαμε το πρώτο εκλεγμένο ΔΣ και βάλαμε στα σκαριά το φεστιβάλ. Ο λόγος που ξεκινήσαμε τον κύκλο ποιητών, προσέξτε, ήταν για να έχουμε αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή, μας αρέσει πολύ η εξωστρέφεια. Να βγαίνει η ποιήση έξω, στους δρόμους, στις πλατείες, όπου είναι δυνατόν, σε όλα τα δημόσια σημεία, για να έχει ο κόσμος μια επαφή. Η ποιήση δεν κάνει κακό. Καλό κάνει. Οπότε, όσο πιο πολύ τριβόμαστε μαζί της, τόσο καλό κάνουμε και στην κοινωνία και στον εαυτό μας. Στα 4 πρώτα φεστιβάλ, που γίνονται πάντα στην Αθήνα, αλλά και σε άλλους δήμους, έχουν λάβει συμμετοχή πάνω από 250 ποιητές από πάρα πολλές χώρες και έχουν γίνει τουλάχιστον γύρω στις 80 με 100 εκδηλώσεις στην Αθήνα. Νομίζω αυτά είχα να πω για το φεστιβάλ. Αν έχετε κάποια ερώτηση, θα την ακούσουμε στο τέλος. Θα ξαναδοθεί ο λόγος. Φέτος είναι λίγο διαφορετικό, προς το καλύτερο βλέπω. Υπάρχει μια βελτίωση σε πολλά σημεία. Στα 3 από τα 4 πρώτα φεστιβάλ ήμουν εγώ καλλιτεχνικός διευθυντής. Φέτος είναι ο πρόεδρός μας, ο Δημήτρης Αγγελής, ο οποίος θα μας μιλήσει, νομίζω, για το φετινό μας φεστιβάλ. Ο λόγος, λοιπόν, στον πρόεδρο του κύκλου ποιητών, Δημήτρη Αγγελή, που θα μας παρουσιάσει το φετινό πρόγραμμα. Καλώς ήρθατε στη σημερινή παρουσίαση. Εμείς ως κύκλος ποιητών είμαστε πρώτα απ' όλα ερασιτέχνες στη διοργάνωση. Είμαστε πάρα πολύ καλοί στη διοργάνωση, αλλά κυρίως αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Και αυτό που κάνουμε το κάνουμε με μεγάλο πάθος. Το φετινό φεστιβάλ είχε καταρχήν 2 πολύ μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπίσει. Το ένα είναι μόνιμο, είναι η έλλειψη πόρων. Και ευτυχώς εδώ ήρθε το Υπουργείο Πολιτισμού και μας στήριξε δυναμικά και ο Δήμος Αθηναίων επίσης έχει βάλει πολύ μεγάλη πλάτη και νιώθουμε την υποστήριξη αυτή. Δεν είναι δηλαδή μόνο λόγια αυτά που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, είναι και ουσία και θα σας πω και πιο πέρα τι έχει γίνει. Και το δεύτερο είναι ότι είχαμε το πρόβλημα των εκλογών. Δηλαδή, αν θα δείτε στα προηγούμενα φεστιβάλ, είχαμε πάντα Σαββατοκύριακο μέσα στις ημέρες της διοργάνωσης. Φέτος δεν έχουμε Σαββατοκύριακο γιατί φοβόμασταν όταν ξεκινήσαμε να διοργανώνουμε το φεστιβάλ ότι θα πέσουμε πάνω σε εκλογές. Επίσης είχαμε προβλήματα στις συνεννοήσεις με τους Δήμους. Πολλοί Δήμοι δεν μπορούσαν να έρθουν να συμμετάσχουν γιατί είχαμε αλλαγές δημοτικών αρχών, αναλαμβάνανε πολύ αργά και δεν μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Οπότε είχαμε πάρα πολλά έτσι διαδικαστικά προβλήματα να λύσουμε. Το φετινό φεστιβάλ λοιπόν ξεκίνησε με λιγότερες μέρες σε σχέση με τα προηγούμενα. Είναι από τις 23 Δευτέρα μέχρι τις 26 5 Σεπτεμβρίου, όμως ξεκινάμε φέτος με μία διαφοροποίηση σχετικά με προηγούμενα φεστιβάλ. Έχουμε στις 20 του μήνα μία μεγάλη προφεστιβαλική εκδήλωση, στην οποία θα πάρει μέρος και ο Δήμαρχος, διαβάζοντας ποίημα. Πώς ξεκίνησε αυτή η προφεστιβαλική εκδήλωση? Μετά από όλα όσα γίνονται το καλοκαίρι, φωτιές στον Αμαζόνιο, φωτιές στη Σιβηρία, φωτιές βέβαια στη χώρα μας, Ανταρκτική, πάγη και όλα αυτά, είπαμε εμείς ως κύκλος ποιητών ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε κοντά σε θέματα οικολογικά, ότι η ευαισθησία μας πιάνει και αυτό το κομμάτι και ουσιαστικά η εκδήλωση που κάνουμε στο Polish Art Cafe την Παρασκευή 20 του μήνα είναι η πρώτη εκδήλωση
νομίζω, στην Αθήνα και στην Ελλάδα που έχει, που πνευματικός κόσμος συγκεντρώνεται για να διαβάσει ποίηματα για αυτό το σκοπό. Θα δείτε στο πρόγραμμα που έχετε πάρει στα χέρια σας ότι συμμετέχουν όχι μόνο ποιητές, αλλά και ηθοποιοί από τη Λιδία Κονιόρδου, ας πούμε, μέχρι την Κίτη Παϊτατζόγλου και την Ιωάννα Αγγελίδη και άλλους, τραγουδιστές όπως είναι η Μάρθα Φριτζίλα, πολλοί ηθοποιοί, πολλοί ποιητές, οπότε ο Δημήτρης Ολιγνάδης επίσης, ο Γιώργος Κιμούλης και άλλοι πολλοί. Και αυτή η εκδήλωση που έχει τίτλο «Ένα στίχο του Ρενέ Σαρ, το δέντρο βλέπει», γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Γιατί αυτό? Γιατί θεωρήσαμε ότι κάνοντας μια εκδήλωση δεν πρέπει να κάνουμε να πετάμε ένα πυροτέχνημα απλώς, θα έπρεπε να το συνδυάσουμε με κάτι έμπρακτο. Οπότε θέλουμε στο πλάι μας να υπάρχει μια οργάνωση που ασχολείται με θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να πούνε εμείς αν θέλουμε να προσφέρουμε εθελοντικά κάτι ή θέλουμε να βοηθήσουμε, έχουμε ταυτόχρονα το φορέα δίπλα μας που στηρίζει και μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτόν. Θα δείτε στο πρόγραμμα ότι οι ποιητές είναι αρκετοί που έρχονται από άλλες χώρες. Όλοι οι ποιητές μας είναι πάρα πολύ καλοί. Είναι κάποιοι από αυτούς διευθυντές φεστιβάλ, κάποιοι από αυτούς δουλεύουν σε μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συμμετοχή όλων αυτών βοηθάει στο να γίνει όχι μόνο το φεστιβάλ γνωστό, αλλά η πόλη της Αθήνας. Ξέρετε τι είναι να ετοιμάζεις ένα φεστιβάλ και να βλέπεις ανθρώπους από άλλες χώρες να σου στέλνουν μηνύματα. Θέλω και εγώ να έρθω στην Αθήνα. Ήμουν σε ένα φεστιβάλ στη Σλοβενία και ήρθε ένας πάρα πολύ σπουδαίος Κινέζος ποιητής, είναι υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ, ο Μπέι Ντάο, και μου λέει: «Θέλω πάρα πολύ να έρθω στο φεστιβάλ σας στην Αθήνα». Μου έστειλε μήνυμα τις προάλλες μια ποιήτρια και ταυτόχρονα τραγουδίστρια από τον Καναδά και μου λέει: «Θέλω πάρα πολύ να έρθω στην Αθήνα με το συγκρότημά μου και να διαβάσω ποίηματα». Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι, και γι' αυτό είναι Δήμος Αθηνών που συμμετέχει. Δεν είναι μόνο κάτι που αφορά εμάς τους ποιητές, αφορά ολόκληρη την πόλη και γι' αυτό εξακτηνώνεται με τις δράσεις του κύκλου και του φεστιβάλ σε κάθε γωνιά και κάθε γειτονιά της Αθήνας και όχι μόνο στο Δήμο της Αθήνας και σε άλλους δήμους επίσης. Λοιπόν, οι ποιητές μας είναι από τη Γερμανία και τη Βολιβία μέχρι την Ινδία, την Ισπανία και την Παλαιστίνη. Είμαστε περήφανοι για τους ξένους ποιητές αλλά και για τους Έλληνες ποιητές που συμμετέχουν. Συμμετέχουν περίπου 70 ποιητές, αν λάβουμε υπόψη μας όχι μόνο αυτούς που διαβάζουν, αλλά και αυτούς που συντονίζουν και διαβάζουν και στις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις και παντού. Η τελετή έναρξης γίνεται στην αίθουσα του Παρνασσού στις 23 του μήνα. Εκεί συντονίζουν οι ηθοποιοί, η Ιωάννα Κολιοπούλου και ο Όμηρος Πουλάκης, συμμετέχουν μαθητές των εκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη που θα βοηθήσουν και αυτοί στην οργάνωση. Και εκεί θα έχουμε και μια ανακοίνωση για την οποία θα μας μιλήσει τώρα ο κύριος Σιώτης. Είναι μια έκπληξη που ετοιμάσαμε που ξεκινάει από φέτος. Ναι, η έκπληξη που δεν είναι έκπληξη, για αφού τον ανακοινώνουμε, θα είναι έκπληξη για το κοινό βέβαια, ναι, είναι ότι αποφάσισε, με πρότασή μου αποφασίσαμε στο ΔΣ, είμαι και εγώ μέλος στο ΔΣ. Είμαι αντιπρόεδρος, ο Δημήτρης είναι ο πρόεδρος, η κυρία Χριστοδούλου είναι η γραμματέας. Τα άλλα μέλη μας είναι ο Ίκαρος Μπαμπασάκης, η Έλσα Κορνέτη, ο Κωνσταντίνος Μπούρας, η Πόπια Ρουνιάδα και ο Χάρης Μελιτάς. Λοιπόν, έκανα μια πρόταση, επειδή πριν από 3 μήνες έχασα τη γυναίκα μου, η οποία ήταν ποιήτρια, αλλά σε εισαγωγικά. Δηλαδή, τι εννοώ. Ήταν φανατική αναγνώστρια της ποίησης. Από την αρχή που γνωριστήκαμε, ο λόγος που γνωριστήκαμε ήταν η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Σε μια ανάγνωση που έκανε η Κατερίνα στο Σαν Φρανσίσκο το 1974, ήμουν και εγώ εκεί, ήταν και η γυναίκα μου εκεί η Μπάρβαρα και έτσι γνωριστήκαμε. Οπότε η ποίηση μας έφερε κοντά. Όχι μόνο αυτό, αλλά στα περιοδικά που έβγαζα στην Αμερική, τα αγγλόφωνα περιοδικά, αυτά που έβγαζα πριν τη αφού τη γνώρισα, όπως το EGN Review, το Mondo Greco και το Coffee House, ήταν ένας αφανής υποστηρικτής και πρακτικά ένας editor-in-chief, δηλαδή έκανε την επιμέλεια στα αγγλικά. Διότι εγώ, η γλώσσα μου δεν είναι αγγλικά, έμαθα αγγλικά, αλλά δεν ήταν τόσο καλό όσο της γυναίκας μου. Οπότε με βοηθούσε πάρα πολύ και είχε πάρα πολύ ποίηση για αυτό το θέμα. Και όλες τις μεταφράσεις που έκανα εγώ από τα ελληνικά στα αγγλικά, η Μπάρμπαρα τις διόρθωνε και τις έφτιαχνε. Τις έστρωνε που λέμε. Τις χτένιζε. Άλλωστε στο μαγαζί της, στο Food Company στα Εξάρχεια, Μπενάκη και Μεταξά,
Έγινε το πρώτο poetry slam που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Μου φαίνεται το 2007 ή το 2008, δεν είμαι σίγουρος. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν μέσα στην ποιήση η Μπάρμπαρα και το οφείλω στη μνήμη της να θεσμοθετήσουμε ένα βραβείο για το σύνολο του έργου ενός ποιητή ή μιας ποιήτριας που θα δίνεται κάθε χρόνο στη διάρκεια του φεστιβάλ και φέτος είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται αυτό, εναλλάξ την πρώτη χρονιά σε Έλληνα ποιητή, τη δεύτερη χρονιά σε ξένο ποιητή. Και θα υπάρχει ένα συμβολικό, δεν είναι μεγάλο το ποσό, ένα συμβολικό έπαθλο 2.000 ευρώ, συν ένα πίνακα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, Δημήτρη. Ναι. Ένα πίνακα του ζωγράφου Κώστα Σιαφάκα. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που το ΔΣ αποδέχτηκε την πρότασή μου και θα προχωρήσουμε το βραβείο αυτό. Θα δίνεται τουλάχιστον για 10 χρόνια, αλλά θα κοιτάξω, αν στο μεταξύ φύγω από τη ζωή εγώ, να αφήσω ένα αρκετά σημαντικό ποσό, ούτως ώστε να έχει συνεχιστεί ακόμα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι για το βραβείο αυτό που θα δοθεί, όπως είπαμε, στην τελετή έναρξης. Για όσους θέλουν να μάθουν λίγα παραπάνω για την Μπάρμπαρα, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο στη Life ο Τσαγκαρουσιάνος χθες, νομίζω. Οπότε έχει ενδιαφέρον να το διαβάσετε. Στην τελετή έναρξης, πέρα από τους συντονιστές, ξέχασα να πω ότι θα είναι στο πιάνο η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου και είναι μεγάλη μας τιμή που θα είναι στο πιάνο. Είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί θέλουμε πάντα να συνδυάζουμε την ποιήση και με άλλες τέχνες. Μουσική κυρίως και τέχνη θα δούμε μετά. Οι υπόλοιπες, την 3η 24 Σεπτεμβρίου, έχουμε εκδηλώσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης, είναι μια συνεργασία από την αρχή και όλα στο φεστιβάλ, στο Polis Art Cafe και στο Δήμο του Εγάλεο. Στο Δήμο του Εγάλεο θα συμμετάσχει και ο Ορφέας Περίδης. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε η ποιήση να ακούγεται και να συνοδεύεται και από καλή μουσική. Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου έχουμε μια σημαντική, τη θεωρώ πολύ σημαντική εκδήλωση, γιατί είναι μια συζήτηση, ένα στρογγυλό τραπέζι. Λέμε συνέχεια ότι η ποιήση πρέπει να εξωστρεφείς και πρέπει να στρεφόμαστε και προς το εξωτερικό. Πολύ συχνά εμείς οι Έλληνες ποιητές βρίσκουμε ένα τείχος, γιατί η ποιήση έτσι κι αλλιώς είναι ένα είδος που απευθύνεται σε λίγους. Οπότε θα έπρεπε να δούμε πώς μπορεί ένας Έλληνας ποιητής να έρθει σε επαφή με περιοδικά, εκδοτικούς οίκους, ποιητές της Αμερικής, που αναμφισβήτητα αυτή τη στιγμή, ενώ με τις ΗΠΑ, αναμφισβήτητα αυτή τη στιγμή είναι το κέντρο της παγκόσμιας ποιήσης. Έχουμε λοιπόν την Κάθριν Χεντίν, την Αλίσια Στόλινγκς, που ήταν φέτος υποψήφια και το βραβείο Πούλιτζερ, και τον Τζον Τριπουλά, που θα μιλήσουν με τον συντονισμό του Βασίλη Μανουσάκη, που είναι μέλος μας, για την ποιητική σκηνή της Αμερικής. Και θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ποιητές να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση, γιατί μπορεί να τους ανοίξει νέους δρόμους. Την Τετάρτη επίσης έχουμε εκδηλώσεις στο Ίδρυμα Τάκη Συνόπουλος, στο βιβλιοπωλείο Επίκεντρο, είναι μια νέα συνεργασία που είναι στους Αγίους Αναργύρους, στο Μνημείο Μάντρας Μπλόκου Κοκκινιάς, επίσης μια νέα συνεργασία με το Δήμο της Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι, και μια συνεργασία που ξεκίνησε πέρσι με μια γκαλερί στο Κολονάκι, την Art Apple Gallery. Θα μας μιλήσει τώρα ο κύριος Μπούρας, που είναι επιμελητής. Ναι, είναι ένας επιτυχημένος θεσμός. Ξεκινήσαμε πέρυσι με πολύ κέφι. Ευχαριστούμε, κυρία τη Δήμαρχε. Ξεκινήσαμε με πολύ κέφι, γιατί είναι σαφές ότι η ποίηση περιορίζεται σε αυτούς που κατανοούν τα πολλά επίπεδα της υπερχιλιετούς, πολύ χιλιετούς ελληνικής γλώσσης, και δεν μπορεί ούτε να μεταφραστεί απόλυτα, αλλά και ούτε να μεταδοθούν τα πολύ λεπτά μηνύματα και τα ημιτόνια της. Οπότε οι ζωγραφικοί, οι καστικές τέχνες, όταν είναι από τον ίδιο τον ποιητή, κάτι που έκανε και ο Ελίτης με τα κολλάζ και ο Ρίτσος και πολλοί άλλοι, δεν είναι ερμηνεία της ποιήσης, δεν είναι σχολιασμός της ποιήσης, είναι ο Συνόπουλος, είναι μία παράλληλη δραστηριότητα όπου η ίδια έμπνευση διοχετεύεται σε διαφορετικές μορφές, σε διαφορετικά είδη. Οπότε ξεκινήσαμε πέρυσι στην νεοφύη του Βάμβα 5, που τότε λεγόταν Γκαλερί Ντεπό και φέτος λέγεται, μη μου το παίρνεις, μη μου το παίρνεις. Δεν τον είχαμε βάλει, τον είχαμε και φέτος, Δημήτρη, να τον προσθέσουμε, ναι, τον είχα στείλει και φέτος.
Είναι η γαλερή λοιπόν Νεοφύτου Βάμβα 5 στο Κολονάκι, που πέρυσι λεγόταν Γαλερή Ντεπό και φέτος λέγεται Art Appel Gallery. Είναι μια εκδήλωση μοναδική για μία μέρα, δηλαδή στις 25 του μήνα Τετάρτη, Σεπτεμβρίου, 6 η ώρα ξεκινάμε με τους καλλιτέχνες ποιητές να οργανώνουμε το χώρο και το happening που θα γίνει στις 8, γιατί δεν πρόκειται βεβαίως για μια απλή έκθεση όπου περιηγούμεθα στο χώρο βλέπουμε τους πίνακες και συζητάμε με τους καλλιτέχνες, αλλά με τη δική μου επιμέλεια και το συντονισμό οι ποιητές απαγγέλουν κάποιο ποίημα σχετικό ή παράλληλο με τα έργα που εκθέτουν, γίνεται διάλογος με το κοινό, εμφανίζονται ποιητές που δεν έχουν εκθέσει ακόμα εικαστικό τους έργο και παροτρύνονται για την μελλοντική εκδήλωση. Ήδη έχουμε μία πρόταση για την επόμενη χρονιά. Πέρυσι πέτυχε τόσο πολύ η έκθεση, κράτησε μια ολόκληρη εβδομάδα, πουλήθηκαν και κάποια έργα και πήγαιναν οι πελάτες της γκαλερί, οι επισκέπτες της γκαλερί, και είχε γίνει και ένα διεθνές συνέδριο, πήγανε όλοι να δουν τους πίνακές μας. Ήτανε για την γκαλερίστα, την υπεύθυνη, την κυρία Γωγό Κολυβήρα, τεράστια επιτυχία, δεν το περίμενε, ούτε εμείς το περιμέναμε. Έτσι είναι η δεύτερη χρονιά φέτος. Είναι ο Νάνος Βαλαωρίτης εδώ, ο Ντίνο μου, και συμμετέχουν, θα τους πω με το όνομά τους όπως είναι στο πρόγραμμα, Μίκαλε Αυγουστίν, Νάνος Βαλαωρίτης, Μαριέτα Δενδρίνου Πελάση, Ευτυχία Αλεξάνδρα Λουκίδου, Κυριακή Λιμπέρη, Κωνσταντίνος Μπούρας, Ιρώνη Κοπούλου, Λιλιντίνα, Βασίλης Ρούβαλης, Ντίνος Σιώτης, Αντώνης Σκιαθάς, Γιάννης Στεφανάκης, Κωστής Τριανταφύλου και Γεωργία Τρούλη. Κάποιοι από εμάς ήμασταν και πέρυσι, κάποιοι άλλοι είναι καινούριοι όπως η Γεωργία Τρούλη, ο Σκιαθάς, η Πεπελάση που είναι μέλος μας κλπ. Ο Βασίλης Ρούβαλης. Όλοι οι άλλοι ήμασταν και πέρυσι. Ας τονίσουμε ότι κάποιοι από αυτούς τους εικονοποιητές είναι και διπλωματούχοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, όπως η Ρόνη Κοπούλου, ο Γιάννης Στεφανάκης και ο Κωστής Τριανταφύλου. Είναι μια συγκινητική εκδήλωση, παρακαλώ να τη στηρίξουμε και παρόλες τις άλλες παράλληλες εκδηλώσεις. Αυτό θα αρχίσει 8 και 4 και πριν τις 11 δεν θα έχει τελειώσει. Παρακαλώ όταν αποδεσμευτείτε από τις άλλες εκδηλώσεις που ασχολείστε να έρθετε, γιατί είναι μια συγκινητική βραδιά και μόνο ότι οι ποιητές εκτίθενται και εκθέτουν τα έργα που είχαν συνήθως στο σπίτι τους, κάποιοι κάνουν και εξώφυλλα από τα έργα τους στα βιβλία τους, είναι κάτι μοναδικό και εύχομαι να συνεχίσει, όπως λέει ο Ντίνος, για πολλές δεκάδες χρόνια και μετά που εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, που μου έδωσες το λόγο. Λοιπόν, και μετά από αυτήν την εκδήλωση ακολουθεί η τελευταία μέρα η τελετή λήξης του Μέγαρα Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Μητρόπουλος, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το φεστιβάλ Το Θεατρικό Αναλόγιο. Συντονιστές ήταν ο Μάνος Καρατζογιάννης και η Χριστίνα Χιλάφα Μέλη. Θα διαβαστούν ποίηματα και θα διαβαστούν και αποσπάσματα κείμενα αρχαίου και σύγχρονου θεάτρου από μεγάλα ονόματα που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ του Αναλογίου. Και εκεί θα έχουμε τη συμμετοχή των μουσικών συνόδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα μου τηλεφώνησαν από το Υπουργείο και μου είπαν ότι θα είναι μάλλον και υπουργός σε αυτή την εκδήλωση. Οπότε αυτό μου δίνει την ευκαιρία να πω από την αρχή ότι, να ξαναπώ αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή όταν ξεκινούσαμε βασιζόμασταν κυρίως στη στήριξη του ΟΣΔΕΛ. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου είναι πάντα χορηγός και βοηθός μας στο φεστιβάλ αυτό, και ευτυχώς που υπάρχει και ενισχύει όλες τις προσπάθειες των Ελλήνων δημιουργών. Εμείς είχαμε μόνο αυτό ως βάση και μετά ήρθε και το Υπουργείο και μας ενίσχυσε ιδιαίτερα το θεσμό και έχουμε ζήσει και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και πολύ περισσότερο και από την παρούσα πολιτική ηγεσία μεγάλη στήριξη. Και ο Δήμος Αθηναίων επίσης και αυτός υποστηρίζει πάρα πολύ. Είχαμε, όπως είπε ο κύριος Σιώτης, ξεκινήσαμε με τη βοήθεια του κυρίου Καμίνη. Η νέα ηγεσία του Δήμου Αθηναίων επίσης είναι πάρα πολύ κοντά και στηρίζει πάρα πολύ το φεστιβάλ. Η Aegean θα διαβάσει ο Δήμαρχος την πρώτη μέρα ποίημα, έτσι μας έχει πει. Η Aegean επίσης είναι χορηγός τα τρία τελευταία χρόνια, μας δίνει εισιτήρια και βοηθάει για να έρθουν οι ξένοι. Έχουμε την υποστήριξη της ΕΡΤ, όπως επίσης και κάποιων λογοτεχνικών περιοδικών, όπως είναι το Διάστιχο, όπως είναι ο Αναγνώσεις, όπως είναι το Φρέαρ, όπως είναι τώρα το Μπούκια που κινηματογραφεί την εκδήλωση αυτή.
Να διαβάσω λίγο τα ονόματα των ξένων ποιητών που συμμετέχουν. Δεν θα αναφερθώ στους ποιητές από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά θα πω για τον Μίκαελ Άγκουστιν από τη Γερμανία, Σίνικα Βούολα από τη Φιλανδία, Μάριους Μπουρόκας από τη Λιθουανία, Σουχάτα Πχάτ από την Ινδία, Βίκτορ Ροντρίγκεθ Νούνιεθ από την Κούβα, Χουάν Κάρλος Μέστρε από την Ισπανία, Αλές Στέγκερ από τη Σλοβενία, Γκαμπριέλ Τσάβες Κασασόλα από τη Βολιβία, Νατζουάν Νταρουίς από την Παλαιστίνη, Αλίσια Στόλινγκς και Τζον Τρυπουλάς, Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λουάν Τζούλης που είναι και μαζί μας, εκπροσωπεί τη χώρα την Αλβανία, η Άννα Μπούκοβα από τη Βουλγαρία και συμμετέχει η καθηγήτρια Καθρίν Χίντεν, η οποία συμμετέχει στο Στρογγυλό Τραπέζι, που είναι καθηγήτρια Αμερικανικής Λογοτεχνίας. Αυτό το Σεπτέμβριο ας βάλουμε την ποίηση στη ζωή μας. Αυτό ας γίνει το σύνθημα, ας βοηθήσουμε όλοι αυτό το φεστιβάλ να έχει κοινό, να βρει τους αναγνώστες του, οι ποιητές να νιώσουν στην Αθήνα ότι είναι σε μια πόλη ποίησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ερωτήσεις, διευκρινήσεις, συμπληρώσεις και προτάσεις, επειδή είναι πολλά μέλη του κύκλου ποιητών εδώ, που δεν είναι απαραίτητο να είμαστε όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να προτείνουν και για το επόμενο φεστιβάλ, γι' αυτό κάποια δράση, κάτι που δεν είπαμε, ή να ρωτήσουν ή να διευκρινίσουμε κάτι. Ευχαριστούμε τον Μπούκια, τον Παναγιώτη Σιδηρόπουλο, που έχει και γενέθλια σήμερα ο Παναγιώτης. Και ήρθε παρόλα αυτά να εργαστεί. Του ευχόμαστε χιλιόχρονος και σιδερένιος και στην υπέροχη οικογένειά του. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Αθηναίων για την παραχώρηση της αίθουσας, τον ΟΣΔΕΛ για την υποστήριξη, την Γενική Διεύθυνση Γραμμάτων και Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού, την Aegean, το Αναλόγιο Φέστιβαλ και την καλλιτεχνική του διευθύντρια κυρία Σύση Παπαθανασίου, αλλά κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς και όλους εμάς που κάθε χρόνο με την ψυχούλα μας και ανιδιωτελώς στηρίζουμε ένα θεσμό που ευχόμαστε να διατηρηθεί πολλές δεκαετίες με τη στήριξη όλων αυτών και άλλων πολλών. Καλό σας απόγευμα. Το υλικό θα το λάβετε ηλεκτρονικά και το βιβλίο του φεστιβάλ πότε θα τυπωθεί, Δημήτρη? Την Παρασκευή θα έχουμε τα προγράμματα και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τον τόμο του φεστιβάλ που θα φροντίσουμε να σας σταλεί. Έτσι, με ποιήματα, βιογραφικά των ποιητών, όλα. Είστε όλοι καλεσμένοι κάθε βράδυ μέχρι και την Κυριακή στο φεστιβάλ βιβλίου που γίνεται στο Ζάπιο από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου. Θα χαρούμε να είστε εκεί. Έχουμε βραδιές νέων και πρωτοεμφανιζόμενων λογοτεχνών κάθε απόγευμα στις 6 μέχρι πρωία στην είσοδο από λεωφόρο Αμαλίας και θα χαρώ πολύ να σας δω και εκεί. Καλό σας απόγευμα.